Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε περιβαλλοντικά και στο θέμα της χρήσης και αξιοποίησης της φύσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, την ιολική ενέργεια που το συναντούμε έτσι πολύ τώρα τελευταία. Το Εθνικό Επιμελητήριο ασχολείται με την ιολική ενέργεια και πολλοί λένε ότι αργήσαμε κιόλας εδώ στην Ελλάδα να το εκμεταλλευτούμε. Μαζί μας είναι η κυρία Λιάνα Γούτα, είναι μέλος διοίκησης του Εθνικού Επιμελητηρίου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την προηγούμενη εβδομάδα στις 15 Ιουνίου γιορτάστηκε από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη Ευρωπαϊκή ημέρα αιωλικής ενέργειας. Αυτό εδώ δείχνει ακριβώς την σημασία τη μεγάλη η οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση για την αιωλική ενέργεια. Και μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι διοργανώθηκαν 60 παράλληλες εκδηλώσεις σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δώσει το στίγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μία γιορτή όπου εγκατέστησε μία ανεμογεννήτρια στο κέντρο της πλατείας Σουμάν, που όσοι γνωρίζουν από τις Βρυξέλλες ξέρουν ότι είναι το κέντρο όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, τριγύρω δηλαδή είναι τα κτίρια της Κομισιόν, του Συμβουλίου και, του Κοινοβουλίου. Είχαν μέσο για να κανονίσουν. Όχι, δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει η ανεμογεννήτρια εκεί, αλλά οργανώσανε πάρτι γιορτές γύρω από αυτά. Γύρω από αυτό το γεγονός, η ανεμογεννήτρια είναι μεγάλη, είναι 25 μέτρα μήκος έχουν τα πτερύγια της, προκειμένου να δώσει σημειολογικά την βαρύτητα την οποία δίνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ολική ιδιαίτερα, η οποία είναι μια όρημη τεχνολογία, μπορεί να εφαρμοστεί δηλαδή εύκολα. Για να δούμε λίγο στην εφαρμογή αυτής της ιδέας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πολλά προγράμματα, επιδοτούμενα προγράμματα. Πολλοί επιχειρηματίες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμη που δραστηριοποιούνται. Νομίζω στην Μακεδονία περισσότερο και σε κάποια νησιά. Η εφαρμογή τώρα αυτών των προγραμμάτων, πώς γίνεται? Καταρχήν να πούμε ότι πολλές χώρες ευρωπαϊκές έχουν προχωρήσει αρκετά στο θέμα της αιωλικής ενέργειας. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω ότι από το σύνολο των 40.000 ΜΒ που αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένα ως αιωλική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου τα 18-19.000 είναι εγκατεστημένα στη Γερμανία. Άρα. Δεύτερη χώρα είναι η Ισπανία και η Ελλάδα είναι κάπου στην 10η θέση σε σύνολο εγκατεστημένης ισχύως αιωλικής ενέργειας. Σχετικά χαμηλή αιωλική ενέργεια έχουμε εγκατεστημένη. Υπήρχαν διάφορα θέματα τα οποία ζητούσαν επίλυση. Είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει χαμένος χρόνος, έχουμε καθυστερήσει σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν θέματα θεσμικά, νομοθετικά που έπρεπε να λυθούν. Έτσι λοιπόν πριν από περίπου ένα χρόνο έγινε ο νόμος για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ήταν ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Και ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό βήμα που έγινε τώρα ήταν το νομοσχέδιο το οποίο προετοιμάζεται και μπήκε σε διαβούλευση λίγο πριν από το Πάσχα για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου μέσα βέβαια είναι και η ολική. Έπρεπε δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο, το νόμο σε λίγο, να καθοριστούν οι περιοχές όπου μπορεί κανείς να εγκαταστήσει τέτοιες ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα. Μάλιστα. Αν δεν λυθούν τέτοια προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν οι επενδύσεις. Όσον υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο, τώρα πια μπορούν να ξεκινήσουν οι επενδύσεις και νομίζω ότι έχει εκδηλωθεί. Είστε αισιόδοξοι, το φάκελο. Είστε αισιόδοξοι. Όταν δεν αξιοποιούμε νερά, όπως τον αξιό, γιατί θα αξιοποιήσουμε τον αέρα, τους ανέμους? Είμαι αισιόδοξη. Καταρχήν η αισιοδοξία είναι αισιοδοξία και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει αυτή τη βαρύτητα που σας είπε, γιατί πραγματικά αλλάζει και φιλοσοφία όσο περνάει ο καιρός και φαίνεται πόσο επίγον και επιτακτικό είναι το ενεργειακό μας πρόβλημα, το πρόβλημα και της ενεργειακής εξάρτησης και των κλιματικών αλλαγών, που συνδέονται και τα δύο με το θέμα που συζητάμε. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δίνουν λύση και στην ενεργειακή εξάρτηση και στις κλιματικές αλλαγές. Και μάλιστα το Μάρτιο που μας πέρασε ήταν η πρώτη φορά που συμφωνήθηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών στο Συμβούλιο που έγινε στις Βρυξέλλες ότι πρέπει να υιοθετηθούν πια δεσμευτικοί στόχοι. Ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισαν όλοι οι αρχηγοί κρατών ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε δεσμευτικούς στόχους. Δηλαδή ότι θέλουμε για το 2020 να έχουμε το 20% της ενέργειάς μας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα, πολύ διαφορετικό από τη μέχρι τώρα φιλοσοφία που βασιζόταν σε εθελοντικούς στόχους.
Η Ελλάδα οπωσδήποτε θα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, συνεχώς τονίζει την βαρύτητα που έχει το περιβάλλον και το ενεργειακό ζήτημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Δημήτρης Σιούφας, έχει δρομολογήσει όλα αυτά τα οποία σας είπα. Είναι ατζέντα πια, ναι, το περιβάλλον είναι πολιτική ατζέντα και ίσως λυθούν θέματα όπως αυτός που είδαμε στον αξιό, το μεγάλο πρόβλημα, και όπως βλέπουμε τώρα και τις αναμογεννήτριες. Το περιβάλλον πραγματικά είναι νούμερο ένα στην πολιτική ατζέντα όλων των αρχηγών κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και άρα δεν μπορεί κανείς παρά να συντονιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και άνθρωποι καλύτερα που ασχολούνται με το περιβάλλον, όπως εσείς, πολιτικοποιούνται πια. Νομίζω είστε υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη. Έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Ναι, έχω κάνει και τις διαδικασίες για να είμαι υποψήφια και ελπίζω ότι θα έχω αυτή την ευκαιρία στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Κυρία Κούλα, το υπάρχουν ολικό δυναμικό της Ελλάδας. Τι ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καλύψει αυτή τη στιγμή, αν εφαρμοστεί βέβαια? Αυτή τη στιγμή ο στόχος για την Ελλάδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2010 είναι να παράγουμε ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές κατά 20%. Και από αυτό το 20%, το 87% προβλέπεται να προέρχεται από την αιωλική ενέργεια. Πώς γίνεται όμως? Δηλαδή υπάρχει ένας επιχειρηματίας, είναι σδίτη, είναι κοινοπραξία, είναι ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Μπορεί να είναι και ιδιωτικές επενδύσεις, καθαρά. Μπορεί να είναι ιδιωτικές επενδύσεις, είναι υπάρχει όπως έχουν και στη Θράκη, όπως έλεγα νωρίτερα. Mm-hmm. Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, δηλαδή επιχειρηματίες? Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Και για τα αιωλικά και για τα φωτοβολταϊκά επίσης είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή κινούνται πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει σχολείο στον Άγιο Παύλο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχει πάρει έγκριση για φωτοβολταϊκό σύστημα, αλλά δεν γίνεται υλοποίηση. Δηλαδή έχουν πάρει τα χρήματα κοινοτικά, αλλά δεν τρέχει. Γιατί κολλάμε, δεν έχουμε την τεχνολογία, δεν γνωρίζουμε? Όχι, δεν είναι θέμα τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία, ειδικά στα αιωλικά, όπως σας είπα, είναι αρκετά όρημη, είναι από τις νέες τεχνολογίες που είναι σχετικά όρημες. Νομίζω ότι βασικό σημείο κλειδί ήταν τα θέματα του θεσμικού πλαισίου που έπρεπε να λυθούν, και όπως σας είπα, το νομοσχέδιο για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές είναι νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Θα είναι νόμος πολύ σύντομα. Οπότε θα δείξουν ενδιαφέρον και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται τελευταία πάρα πολύ, που δεν είναι παραδοσιακοί στα περιβαλλοντικά έργα. Τα περιβαλλοντικά έργα. Ίσως το μέλλον και των μεγαλοεργολάβων θα είναι περιβαλλοντικά έργα. Έχουν πολλά λεφτά. Βεβαίως, γιατί όπως είπαμε, η ενέργεια πλέον και το περιβάλλον βαδίζουν μαζί χέρι-χέρι. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Και επίσης να σημειώσω κάτι πολύ, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο, ότι πια η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει μέσα από αυτά τα στοιχεία της ενέργειας και του περιβάλλοντος να αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της. Επειδή πρωτοπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα περιβαλλοντικά θέματα, θεωρεί ότι αυτό της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποκτά τεχνολογία την οποία μπορεί να την εξάγει στις άλλες χώρες κλπ. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει μία πρόταση συγκεκριμένη για όλα αυτά? Το τεχνικό επιμελητήριο παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα μέσα από τις επιτροπές, καταθέτει τις απόψεις του. Μπορεί να μάθει να τον διευκολύνει το τεχνικό επιμελητήριο και εσείς για όλη αυτή την επένδυση? Διαδικαστικά στα θέματα της επένδυσης των επενδύσεων δεν είναι αρμοδιότητα του τεχνικού επιμελητηρίου. Το τεχνικό επιμελητήριο στέκεται στο να διατυπώνει θέσεις και απόψεις για τα νομοθετικά και για την εφαρμογή αυτών. Ωστόσο υπάρχουν άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Έχει πολύ μέλλον αυτή η ιστορία και πιστεύω ότι το μέλλον είναι εκεί και όποιος το δει και το συνειδητοποιήσει γρηγορότερα θα έχει πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.